παλιές μελέτες είχαν δείξει ότι ο χώρος ήταν ακατάλληλος για πράγμα. Τώρα το γιατί έγινε το πράγμα εκεί πέρα εγώ δεν ξέρω. Όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ε, σας είπα ήδη ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι με όποια εργασία θα λυθούν οριστικά τα προβλήματα. Κατασκευασμένο σε μια περιοχή του χωριού Βατόλακο, που εκ των υστέρων αποδείχτηκε ακατάλληλη, σε εδάφη μη το στεγανά που έχουν σαν συνέπεια να υπάρχουν διαρροέ, το φράγμα βαλσαμιώτη στα χανιά Πέντε χρόνια μετά τα εγγένειά του δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Η γενεσιουργός αιτία είναι ο μανδύας των τσιμεντενέσεων, ο οποίος για τα συγκεκριμένα εδάφη δεν επαρκούσε αυτός που έγινε. Τα αίτια ανάγονται πολλά χρόνια πριν κατά το σχεδιασμό και τις αρχικές μελέτες. Εγώ βάζω και ένα θέμα διότι στη συνέχεια στην πορεία και άλλοι μελετητές και ειδικοί ήρθαν και είδαν την συμπεριφορά του φράγματο. Προτείναν πράγματα τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη δική μου γνώμη κατά την άποψή μου πλήρω. Καλό, χρήσιμο θα ήταν, αν δεν είχε τι διαρροέ. Αλλά δυστυχώ σήμερα το έχουν προβλέψει οι ειδικοί. Το φράγμα Βαλσαμιώτη άρχισε να κατασκευάζεται το 2005. Χρηματοδοτήθηκε από δύο κοινοτικά πλαίσια στήριξη και στήχησε συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από πολύχρονες διακοπές των εργασιών λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης, ολοκληρώθηκε το 2014. Ένα χρόνο μετά γέμισε για πρώτη φορά και εμφανίστηκαν και οι πρώτες διαρροές που ήταν της τάξης των 700 κυβικών ανά ώρα. Η ανάδοχο κοινοπραξία ανέλαβε τότε να προβεί σε διορθωτικέ παρεμβάσει. Είχαν ένα αποτέλεσμα, ε, βελτίωσαν την κατάσταση κατά το ίμιση, δηλαδή από τα 700 κυβικά την ώρα απώλειε πέσαμε στα 350 κυβικά την ώρα απώλειε που όμως είναι πάλι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο και είναι εκτός κάθε προδιαγραφής. Το 2017, στη δεύτερη πλήρωση του φράγματος, οι διαρροές νερού ήταν κατά τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και πάλι μεγάλες. Δεν νομίζω να υπάρχει κίνδυνο από τις διαρροές του χωριού, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να στεγανοποιηθεί το φράγμα στην κατάσταση που είναι. Αυτή τη στιγμή η ποσότητα νερού στο φράγμα του Βαλσαμιώτη ανέρχεται σε 1.900.000 κυβικά μέτρα νερού όταν η χωρητικότητά του φτάνει τα 6 εκατομμύρια. Το φράγμα πρέπει να λειτουργεί μόλις το 20% της χωρητικότητάς του, σύμφωνα με τις υποδείξεις των πραγματογνωμόνων. Αποκαλυπτική είναι η έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συνέταξε για λογαριασμό της υπηρεσίας επίβλεψης του φράγματος ο καθηγητής κ. Καβαδάς. Γενεσιουργό αίτιο των προβλημάτων του φράγματο Βαλσαμιώτη είναι ο τύπο και τα πολύ φτηνά μηχανικά χαρακτηριστικά τη βραχώμαζα, σχιστόδη με έντονο τεκτονισμό και τάση για αποσάθρωση και διάβρωση, επί τη οποία εδράστηκε ο συγκεκριμένο τύπο φράγματο. Και, εν πάση περιπτώσει, ο ανάδοχο εκτέλεσε ένα έργο σύμφωνα με μία μελέτη που πήρε συγκεκριμένο νηθέ, συγκεκριμένο είδο τύπο φράγματο συγκεκριμένε εργασίε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εάν υπήρχαν αστοχίε λόγω πλημελού μελέτη, λόγω κακή επιλογή στη θέση του φράγματο κτλ., κτλ. τι δύο και μοναδικέ φορέ που το φράγμα υπερχείλησε, τα νερά βγήκαν στον οικισμό Τσιγκούνια του Βατολάκου. Από, από παλιότερα βγάζανε τα. Ο τόπο εδώ είναι, Αλλά τώρα με το φράγμα βγάζουν πολύ περισσότερο. Ναι, διαρροή. Ναι, και κινδυνεύουν να γίνουν το σπίτι που είναι εκεί πάνω και όλα την πάνω μεριά, αυτό έτσι δίνεψε να γκρεμιστεί, να... να φύγει από τη θέση του. Αφού είναι ο χώρος ακατάλληλος στο υπέδαφο εκεί πέρα, ακατάλληλο για φράγμα, ε, δεν ήταν επόμενο να έχουμε προβλήματα. Το φράγμα Βαλσαμιώτη είναι σκληρού επιχώματος, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα της Κρήτη TV, θα έπρεπε να είναι χωμάτινο. Κάναμε ένα έργο, στο οποίο ενώ έπρεπε να έχουν γίνει 200 γεωτρήσεις, ανά τρία μέτρα γεώτρηση για να δούμε τι έδαφο είναι, είχε σε όλη την περιοχή του φράγματο τρει γεωτρήσει, όλε και όλε. Εντάξει. Από εκεί προήλθαν και οι καταπτώσει στο δεξί αντέρισμα. Η πλήρωση του φράγματο γίνεται από τι πηγέ των μεσκλών μέσω κεντρικού αγωγού, που όμω παραμένει κλειστό μετά από υπόδειξη των πραγματογνωμόνων. Η υπάρχουσα ποσότητα νερού διοχετεύεται στα Μιλωνιανά βαρυπέτρου στι δεξαμενέ του ΟΑΚ και από εκεί σε ολόκληρο τον κάμπο των Χανίων. Για να λειτουργήσει ωστόσο, απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν στο ελάχιστο τις διαρροές. Χρειάζεται για να μπορούν να γίνουν πρόσθετες τσιμεντενέσεις, δηλαδή κουρτίνα, να μην πηγαίνει το νερό να κάνει αυτό το πράγμα να πηγαίνει από κάτω. Αν όμω το έργο δεν παραλυφθεί από τον ΟΑΚ, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει μια νέα εργολαβία. Ποιο είναι το πρόβλημα, θέλετε να σας πω ευθέως, ευθυνοφοβία και τίποτα άλλο κρίμαστε, λυπούμαστε και εμεί τα εκατομμύρια που 40-45 εκατομμύρια που ε, χρησιμοποιηθήκαν και πέρα και τώρα ε, πάνε χαμένα, δεν μπορούν να το γεμώσουν, δεν μπορούν να ξεπερδίσουν το, το νερό που είναι χρήσιμο.